Να είμαστε πάλι εδώ σήμερα. Καλωσορίσετε πάλι στο κανάλι μου. Σαν το παλιό καλό καιρό να κάνουμε ένα jumbo haul. Πόσο καιρό έχουμε να κάνουμε jumbo haul? Γιατί εδώ στην Κάλυμνο το jumbo μας ήταν μικρούτσικο. Τώρα όμως έχει προσαρμοστεί στα δεδομένα των κανονικών jumbo. Έχει μεγαλώσει, έχει ανακαινιστεί κτλ. Οπότε πήγα και το σήκωσα. Πρώτη φορά πήγα από τότε που φτιάχτηκε και πήρα αρκετά πράγματα και λέω θέλω να κάνω στα κορίτσια μου ένα jumbo haul, γιατί μου έλειψε πρώτα απ' όλα σε μένα και γιατί είναι ένα βίντεο το οποίο, μέσα από το οποίο μάλλον γνωριστήκαμε με πάρα πολλές από εσάς, καθώς τότε ήταν της μόδας όταν ξεκίνησα και εγώ το YouTube και ζούσα και στο Ηράκλειο Κρήτης και ήταν τεράστιο το jumbo δίπλα στο σπίτι μου. Ήταν η ψυχοθεραπεία μου, οπότε πήγαινα συχνά και σας έκανα πολλά βιντεάκια jumbo haul, γιατί ήταν μόδα και πάντα γινόταν χαμός με αυτά τα βίντεο. Οπότε πήρα αρκετά πράγματα, είχα χρόνια να το κάνω αυτό έτσι τόσο μεγάλο και λέω στα κορίτσια μου θα τα δείξω πρώτα και μετά θα τα τακτοποιήσω. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά να σας βάλω στο concept ότι μιας που φτιάχτηκε το τζάμπο έτσι μεγάλο, γιατί δεν ήθελα να ψωνίσω από το ίντερνετ το τζάμπο, και τώρα που φτιάχτηκε και εμπλουτίστηκε και τα λοιπά, λέω θα πάω και θα ψωνίσω πράγματα τα οποία λείπουν από το σπίτι μου, αλλά και πράγματα τα οποία θα διακοσμήσουν την αυλή μου, καθώς ένιωθα την ανάγκη να την φτιάξω λίγο, έτσι ώστε να μπορώ να κάθομαι με τους φίλους μου, με τις φίλες μου, μόνη μου και να δουλεύω τα βραδάκια, να απολαμβάνω, να χαλαρώνω κτλ. Έχουμε πολύ μεγάλη αυλή, έχουμε δύο μεγάλους κήπους που δεν τους φυτεύω γιατί πάνε έτσι κι αλλιώς οι γατούλες και καταλαβαίνεις τι γίνεται. Έχουμε μια πάρα πολύ ωραία λεμονιά, έχουμε τραπεζάκι ωραίο που πήραμε όταν μετακομίσαμε με 4 καρεκλίτσες. Τέλος πάντων έχει αρκετό χώρο. Πήρα κάποια πράγματα για να διακοσμήσω τη γωνιά του τραπεζιού που είναι κοντά και η πόρτα και όλα αυτά που καθόμαστε συνήθως και κάνει και σκιά. Πάμε να σας δείξω ένα-ένα με τυχαία σειρά τι ακριβώς πήρα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με αυτό εδώ. Εδώ, που έχουμε βάλει μέσα κάποια πραγματάκια για να μην σπάσουν. Πήρα αυτό εδώ, το οποίο μέσα μπορεί να μπει είτε χώμα με λουλουδάκι, είτε ρεσό. Εγώ θα βάλω ρεσό για να φτιάχνω ατμόσφαιρα, έχω δυναμία στα κεριά. Επίσης πήρα αυτά εδώ, τα πάρα πολύ όμορφα, για να βάζω μέσα ξηρούς καρπούς όταν έρχονται τα φιλικά μου πρόσωπα ή τα οικογενειακά μου πρόσωπα και να βάζω μέσα ξηρούς καρπούς για να τους κερνάω, γιατί δεν είχα κάτι τέτοιο, έτσι μικρό. Και μου αρέσει πάρα πολύ το λουλουδάκι που είναι έτσι πιο ρομαντικό στυλ, είναι τα χρώματα μου, ταιριάζει και με τα υπόλοιπα χρώματα που θα δείτε τι άλλο πήρε τέλος πάντων στα χρώματα αυτά. Και τα πήρα αυτά για ξηρούς καρπούς και τέτοια. Πήρα 4 ποτηράκια για το κρασί, πολύ όμορφα. Έχω πολλά ποτήρια κρασιού, αλλά είναι από αυτά που μου είχαν πάρει για πρίκα, που έχουν πάνω χρυσή γραμμή και όλα αυτά πιο κλασικά. Και πήρα 4 έτσι πιο απλά και πιο chic, να το πούμε έτσι, πιο απλά. Χωρίς χρυσά και τέτοια πάνω, για να πίνουμε το κρασάκι μας όταν έχω παρεούλα εδώ. Δεν συμβαίνει πολύ συχνά, αλλά συμβαίνει ειδικά τώρα το καλοκαίρι. Και πήρα και αυτά εδώ τα δύο τα σουπλά. Τώρα θέλει σιδέρωμα, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο, απλό και ταιριάζει με τα χρώματα. Και το τραπέζι μου είναι γκρι με τζάμι. Να και τα υπόλοιπα ποτηράκια. Τα έχουμε κλείξει στο σουπλά. 2 σουπλά πήρα. Τέλεια. Για να μην είναι γυμνό το τραπέζι όταν ακουμπάω κάτι πάνω. Και πήρα και αυτό εδώ. Το οποίο θα το γεμίσω με λουλουδάκια, γλαστρούλες. Και θα το βάλω πάνω στο τραπέζι. Αντί να πάρω δηλαδή μια γλάστρα να βάλω πάνω στο τραπέζι. Ή ένα, πώς το λένε, ένα βάζο. Πήρα αυτό για να βάλω μέσα λουλούδι. Συνεχίζοντας με την πρώτη μεγάλη σακουλάρα, χαμός. Λοιπόν, πήρα αυτό εδώ το χαλί για την εξώπορτα. Είναι μεγάλο, είναι λαστιχένιο με μπρονζέ σχεδιάκι, πολύ ωραίο.
Μυρίζει λίγο πλαστικό. Κατάλαβες αυτό εδώ το καουτσούκ. Τέλος πάντων, γιατί αυτό που είχαμε έγινε χάλια, ζάρωσε, είχε μαζέψει πολλές σκόνες κτλ. Και ενώ ήταν τόσο όμορφο, γιατί έγραφε όλα τα ονόματα της οικογένειάς μας, τέλος πάντων πάλιωσε και χρειάζομαι καινούριο. Και πήρα αυτό, το οποίο είναι πλαστικό, οπότε δεν θα έχει τα ίδια προβλήματα. Δεν είχα ποτέ ξανά πλαστικό. Ξέρεις, λαστιχένιο, θα δείξει. Πήρα αυτά εδώ, θα σας πω, αν τα λέω σωστά. Πήρα δύο, για να τα βάλω στην αυλή, με δύο γλαστρούλες που πήρα από ανθοπολείο. Και πήρα και αυτό εδώ το κερί, λόγω του ότι μου άρεσε το σχεδιάκι και το χρώμα, αλλά έχει και κερί μέσα σιτρονέλας, οπότε εντάξει, όταν κάθεσαι έξω στην αυλή, έχει πολλά κουνούπια και χρειαζόταν. Δύο σε έναν νοικοκυρεμένο. Συνεχίζω λοιπόν. Μανταλάκια, ποτέ δεν είναι αρκετά γιατί τα καίει ο ήλιος. Πήρα ένα παγουρίνο του Γιώργου με αστροναύτες. Εδώ και για την καθημερινότητα και για το σχολείο. Δύο μπολάκια για τα σνακ τους τώρα στην παραλία, αλλά και για το σχολείο θα μας πάνε χρήσιμο για το Γιώργο που τώρα θα πάει προνήπιο. Καλαμάκια, πλαστικά, δεν είναι μίας χρήσης, αλλά χρειαζόμασταν. Πήρα αυτό εδώ για το γραφείο μου, όπου τοποθετείς πάνω το κινητό σου, χρήσιμο, ροζ χρυσό όπως όλα εδώ μέσα. Εδώ μερικά λαστιχάκια, γιατί είχα ξομείνει από λάστιχα για να πιάνει τα μαλλιά μου όταν μπαίνω για μπάνιο στη θάλασσα ή στην μπανιέρα. Άλλο ένα παγουρίνο με δεινόσαυρο αυτή τη φορά, γιατί αρέσει πάρα πολύ στο Γιώργο. Αρέσουν πάρα πολύ στο Γιώργο οι δεινόσαυροι. Αυτό. Εδώ σακούλες σκουπιδιών για το μπάνιο. Συνήθως χρησιμοποιώ τις σακούλες από το σούπερ μάρκετ, αλλά πήρα τώρα, γιατί όλο ξωμένο. Πήρα μία κόλλα για τα νύχια να υπάρχει εδώ μέσα, γιατί μου έχει τύχει μία-δύο φορές να αργήσω να πάω να κάνω συντήρηση και να ξεκολλήσει κανένα και να είναι Σαββατοκυριακό και να κατάλαβες ένα ολόκληρο μπέρδεμα. Έλα Γιάννη μου! Θέλω την πρίζα! Ποια πρίζα? Τη χρησιμοποιώ τώρα. Θέλω την πρίζα. Τη χρησιμοποιώ για το φως. Μόλις τελειώσει το βίντεο θα σου δώσω. Δείχνω αυτό τώρα να το πάρει ο Γιάννης να ασχοληθεί, που του το πήρα, ήταν αντάλλαγμα για να πάει στη δουλειά, προκειμένου να πάω μόνο μου στο τζάμπο, και του πήρα αυτή τη μάσκα με τον αέρα, γιατί τα προηγούμενα του χάλασαν. Πάρ' το Γιάννη μου. Και δεν γινόταν να μην πάρεις κάτι και του Γιώργου, του πήρα αυτό εδώ πέρα με δεινόσαυρους, που είναι μια κουλούρα μικρή για μικρά παιδάκια, γιατί είδα ότι του αρέσει, που το βλέπει από άλλους και του άρεσε, οπότε του πήρα μια στα μέτρα του, αν και είχαμε πάρα πολλά φουσκωτά, αλλά του πήρα ακόμα ένα που είναι στα μέτρα του. Σακούλες σκουπιδιών never enough. Και αυτό εδώ πέρα μου άρεσε και ταιριάζει με το στυλ που θέλω να δώσω στην αυλή, που μπαίνει μέσα ρεσό, φαναράκι, πολύ ωραίο, και το πήρα και αυτό. Και μετά από ένα ευχάριστο μουσικό διάλειμμα που τσακώθηκε ο Γιώργος με τον Γιάννη για τη μάσκα, γιατί ήθελαν το ίδιο πράγμα και οι δύο, συνεχίζουμε. Πήρα λοιπόν αυτά εδώ τα δύο πάρα πολύ όμορφα, που είναι full το στυλ που θέλω πλέον για το σπίτι μου, για να τα βάλω έξω στον τοίχο της αυλής. Εκεί που είχα κάτι καρδιές, όσοι ξέρετε, θα βάλω τώρα αυτά, πάρα πολύ ωραία, πάνω το τραπεζάκι μου. Και πήρα αυτό εδώ το καθαριστικό για το σφουγγάρισμα, που μου σχοβολάει πράσινο σαπούνι. Πω, πραγματικά. Μυρίζει καθαρό, μυρίζει και λεμόνι. Τέλειο. Πήρα και αυτό εδώ το παγούρι για το Γιάννη, πιο απλό, όχι τόσο παιδικό. Μία σφουγγαρίστρα, αυτά εδώ για να πιάνω τα μαλάκια μου χωρίς να χαλάνε όταν βάφομαι. Εδώ. Και τέλος ένα κουβά σφουγγαρίσματος μεγάλο, με ροδάκια. Αυτά λοιπόν τα ψώνια μας, ελπίζω να σας άρεσαν. Εγώ είμαι χαρούμενη, νομίζω ότι έκανα καλές επιλογές και χρήσιμες. Δεν ξέφυγα και πολύ, θεωρώ, θαρώ. Όλα καλά,
Πάω να φτιάξω την αυλή μου τώρα. Είμαι πολύ πολύ χαρούμενη και σήμερα το βράδυ θα την απολαύσω. Έστω και μόνη μου. Αυτά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Ελπίζω να σας έλειψαν όσο και εμένα αυτά τα jumbo haul και γενικά τα haul έτσι με τα μπιχλιμπίδια για σπίτι για όλους. Κάνε και την εγγραφή σου γιατί έρχονται και άλλα, όπως για παράδειγμα έρχεται ένα πολύ ωραίο Timo haul και βλογκάκι και γενικά κάνε την εγγραφούλα σου να σου έρχεται ενημέρωση κάθε φορά που ανεβάζω βίντεο και να τα λέμε. Να προσέχεις τον εαυτό σου, να περνάς όμορφα για να είναι μετά και γύρω σου χαρούμενοι που θα μπορείς να τους δώσεις τον καλύτερο σου εαυτό. Σε φιλόγλυκα!